αν συμφωνείτε, να κάνουμε προσευχή και να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν ο πατήρ Γενάδιος μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Μάλιστα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατσιάβη. Την ευχή σας. Κύριε. Να ξεκινήσουμε τότε, όπως είπατε, με την προσευχή, μάλιστα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέε και σκήνωσαν εν ημίν και καθάρισαν ημάς από πάσης κυλίδους και σώσαν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. 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 Την απόψινή μας συνάντηση των γονέων, εκπαιδευτικών και φίλων της ελληνικής παιδείας έχουμε την εξαιρετική χαρά να καλωσορίζουμε και να υποδεχόμαστε την κυρία Νίκη Κατσιάπη. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο ισχυρό στοιχείο από το βιογραφικό της. Για μας είναι ένα πρόσωπο πολύ οικείο, καθώς υπήρξε συνάδελφος παλαιότερα στο σχολείο μας, εκπαιδευτικός με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει δουλέψει για πολλά χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει το διδακτορικό της στα παιδαγωγικά και τώρα υπηρετεί μια πολύ μεγάλη άλλη της αγάπη. Είναι διευθύντρια στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Πύργου. Τη μεγάλη της αγάπη για τα βιβλία και τη μελέτη, έτσι δικαιολογείται και ο τίτλος του απόψινού θέματος, το οποίο θα έχουμε τη χαρά να την απολαύσουμε να μας το πει και εμείς και να μας δώσει και πολύ ωραίες αφορμές για να κουβεντιάσουμε, να ρωτήσουμε, να λύσουμε τις απορίες μας, να ανταλλάξουμε τις σκέψεις μας. Νομίζω ότι από όλα αυτά την ικανοποιεί περισσότερο αυτό το τελευταίο μετερίζει της, το οποίο είναι πάρα πολύ δημιουργικό, πολύ κοντά στα παιδιά και μέσα από αυτό τον κόσμο των βιβλίων διακονεί τελείως πολύ διαφορετικά τις ψυχές των παιδιών και κάθε αναγνώστη που έχει την χαρά και την εξαιρετική αυτή να βρίσκεται κοντά στα βιβλία. Το απόψινό της θέμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει έναν τίτλο που σε προσελκύει και θα έλεγα ότι πολλές φορές εκφράζει τα παιδιά μας, εμάς, τους γονείς, πολλούς. Όχι άλλο διάβασμα, κουράστηκα. Και με τον υπότιτλο της λανθασμένες πρακτικές μελέτης και προτάσεις φιλαναγνωσίας, νομίζω οριοθετεί λίγο το θέμα στο οποίο θα κινηθεί. Κυρία Κατσιάπη, μην παίρνω άλλο το χρόνο. Σας καλωσορίζουμε και με πάρα πολύ χαρά θα σας ακούσουμε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι βλέποντας τα ονόματα όλων εσάς που είμαστε απόψε εδώ, νιώθω συγκίνηση, μεγάλη συγκίνηση. Θα ήθελα να ήμασταν κοντά και να σας σφίξω στον καθέναν από εσάς το χέρι. Και να σας έλεγα μπράβο, χίλια μπράβο, γιατί σε καιρούς πολύ δύσκολους είστε οι γονείς που επενδύετε τόσο πολλά στην παιδεία, στη μόρφωση και στην καλλιέργεια των παιδιών σας. Δεν εννοώ μόνο το οικονομικό τίμημα αυτού του νιαξίματος, αυτό είναι μετρήσιμο. Υπάρχουν τόσα άλλα που δεν είναι μετρήσιμα, δεν υπάρχει ζυγαριά να τα ζυγίσει και να τα μετρήσει. Θέλω να πω ακόμα ένα τεράστιο ευχαριστώ στους υπεύθυνους της Σχολής Γονέων για την τιμή που μου έκανα να είμαστε απόψε μαζί. Η ελληνική παιδεία είναι το σχολείο που πρωτοδιορίστηκα. Είναι το σχολείο που με έμαθε τι σημαίνει καλός εκπαιδευτικός. Είναι τελικά το σχολείο της καρδιάς μου. Και πάμε τώρα στο θέμα μας. Σήμερα είναι Τετάρτη. Έξω έχει σκοτεινιάσει και εμείς κουβαλάμε την κούραση μιας ακόμα μέρας. Αν ρωτούσα τυχαία κάποιον ή κάποια από εσάς πώς ήταν η μέρα του σήμερα, ίσως να μας απαντούσε έτσι. Τα έχω παίξει. Δουλεύω στην τράπεζα γύρω στα 15 χρόνια, ούτε θυμάμαι πόσα, και δεν αντέχω άλλο. Σήμερα, στις 8 η ώρα που ανοίγει η τράπεζα, απ' έξω ήταν 35 άτομα.
στη συντριπτική πλειονότητα με συνταξιούχοι. Και εγώ δυστυχώς είμαι στη θέση υποδοχής του κοινού. Η ώρα είναι 8, ξεκλειδώνει η πόρτα και μπουκάρει ο πρώτος, παίρνει χαρτάκι και στέκεται κορδωτός μπροστά μου. «Καλημέρα», του λέω. «Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω?» «Κοίτα, κορίτσι μου, τι χρήματα έχει», και μου προτείνει το βιβλιάριο. Κανονικά πρέπει να τον στείλω στο μηχάνημα. Αλλά τον κόβω 80 φεύγα, οπότε δεν του λέω τίποτα και του λέω ευγενικά: «Μου δίνετε παρακαλώ την ταυτότητά σας?» «Καλά, δεν με ξέρεις, κάθε μήνα που έρχομαι και μου ζητάς την ταυτότητα». «Πώς, σας ξέρω, αλλά έτσι πρέπει». Ακολουθούν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής και γκριμάτσες του τύπου «Ναι, καλά τώρα». Και βγάζει από τη μέσα τσέπη του σακακιού ένα πάκο με λαστιχάκι τυλιγμένο και πάει να το ξεδιπλώσει και ξαφνικά φεύγουν από μέσα. Η ταυτότητά του, μια κάρτα περιόριστων διαδρομών, μια φωτογραφία μπάλων του εγγονού του ήταν, γιατί την κοίταγε έτσι με πολύ αγάπη, μερικά ψίχουλα, και διακρίνω την ταυτότητα και του λέω: «Μπορώ να την πάρω?» Εκείνος με αγνοεί, εγώ την παίρνω, πληκτρολογώ και του λέω: «Λυπάμαι, έχετε μόνο 12 λεπτά στο λογαριασμό. Θέλετε κάτι άλλο?» «Ο αυτιάς είπε στην τηλεόραση το πρωί ότι θα πάρουμε κι άλλα». «Για κοίτα, βρε κορίτσι μου». «Συγγνώμη», του λέω, «δεν βλέπω κάτι άλλο». «Καλά, θα πάω τώρα να πληρώσω το ηλεκτρικό που ήρθε χτες. Λένε ότι μειώθηκε στην τηλεόραση». «Ψέματα», λένε, «μας κοροϊδεύουν». «Δεν απαντάω». «Θα χρειαστεί να πάτε στο μηχάνημα. Θα πληρώσετε με μετρητά ή με κάρτα?» «Τι», του λέω, «σκέφτομαι». Με κοιτάει απορριμμένα. Κοιτάω αυτόν, κοιτάω και την ώρα που περιμένει. Άλλοι ήδη έχουν αρχίσει και χτυπάνε αριθμικά το πόδι. Άλλοι ξεφυσάνε, άλλοι τον κοιτούν αγριεμένα. Πληκτρολογώ τους σχετικούς αριθμούς, του ζητάω να βάλει τα χρήματα στη θηρίδα. Εκείνος θυμάται τότε να αρχίσει να τα ξαναμετράει, αν είναι σωστά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τα βάζει στη θηρίδα, περιμένω, επιβεβαιώνεται το ποσό, βγαίνει η απόδειξη και τα ρέστα. «Ποιος έχει σειρά?», ρωτώ. Ο παππούς συνεχίζει απτόητος να τακτοποιεί το πακέτο του και μετά από αρκετά δευτερόλεπτα κάνει να φύγει, ενώ ο δεύτερος είναι μπροστά μου. Ούφα, σκέφτομαι. Ξαφνικά, ενώ εξυπηρετώ το δεύτερο, έρχεται ο πρώτος. «Για κοίτα, μήπως ξέχασα κάτι?» «Όχι, όχι, όχι», του απαντώ. «Και αυτή η ταυτότητα ποιανού είναι?» «Δική μου», λέει ο δεύτερος. «Ναι, βρε παιδί μου, μήπως την ξέχασα? Ξέρεις τι έπαθα μια φορά που ξέχασα την ταυτότητά μου?» «Εμένα», μου λες, λέει ο δεύτερος. «Εγώ να δεις μια φορά». «Είστε έτοιμος», του λέω. Και συνεχίζουν πιο εκεί την κουβέντα. Ύστερα έρχεται ο τρίτος, ο τέταρτος. Και όταν κοίταξα για πρώτη φορά το ρολόι της τράπεζας, η ώρα ήταν 12:35. Ο καφές που είχα παραγγείλει το πρωί ήταν πάνω από τη μέση. Το κουλουράκι που συνόδευε τον καφέ ήταν ανέγγιχτο. Αν ήταν ο Δημήτρης Ψαθάς εδώ, δεν θα έγραφε «Η Θέμης έχει κέφια», αλλά «Η τράπεζα έχει κέφια». Οι αριθμοί προτεραιότητας είχαν φτάσει στο 187. Στο μεταξύ είχα εξυπηρετήσει και καμιά πενινταριά στο μηχάνημα. 2-3 είχαν ξεχάσει τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης. «Πες μου, βρε κοριτσάκι μου, τι λέει εδώ?» Πήγα να τους εξυπηρετήσω. Να μην σας τα πολυλογώ, 3:15 μου τηλεφώνησε ο υποδιευθυντής. Με μια φωνή γλυκιά και ευγενική. «Αυτό είναι κακό σημάδι», σκέφτηκα. «Μπορείς να κάτσεις μέχρι τις 3:30, μου λέει. «Κύριε υποδιευθυντά μου, στις 3:05 αφήνει το σχολικό το παιδί έξω από την τράπεζα». Μερικά δευτερόλεπτα σιωπής και μου λέει: «Καλά. Αλήθεια σας λέω, τον ευγνωμονώ. Θα μπορούσε να μου πει, φέρε το παιδί σου μέσα να περιμένει στην τράπεζα». Φτάσαμε στο σπίτι 4:20. Το στομάχι μου είχε φτάσει στην πλάτη. Είμαι από το πρωί με μισό καφέ και κατάκοπη. Ξεντύνομαι, βάζω το φαγητό στα πιάτα, ένα-ένα τα ζεσταίνω στο φούρνο μικροκυμάτων και ξεκινάμε. Ο σύζυγος δεν έχει έρθει ακόμα. «Πώς πήγε στο σχολείο?», λέω στην κόρη μου. «Καλά». «Σκέτο καλά?». «Στη γλώσσα, εντάξει?». «Ναι». «Στα μαθηματικά?». «Τι?». «Στα μαθηματικά, παιδάκι μου, πώς πήγε?», σε ρωτάω. «Σε ρώτησε η δασκάλα?». «Μ-μ-μ». «Καθόλου?».
Κοίταξε τα τετράδια των εργασιών και ασχολήθηκε μόνο με τα παιδιά που δεν είχαν κάνει τις εργασίες τους. Α, όταν τελειώσαμε το φαγητό, η ώρα ήταν 4 και 5. Φτιάχνουμε στα γρήγορα ένα εσπρεσάκι και ξεκινάει η επιχείρηση διάβασμα. Για να δούμε τι έχετε αύριο. Καθόμαστε μαζί στο τραπέζι της κουζίνας. Εγώ ετοιμάζω το αυριανό φαγητό, πλένω τα πιάτα, μαζεύομαι το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι, τα ψίχουλα που έχουμε γεμίσει και η κόρη μου γράφει τις εργασίες που έχουν στη γλώσσα. Εγώ είμαι δίπλα της. Αν δεν κάτσω δίπλα της, δεν διαβάζει. Έχω όμως είμαι όρθιο πτώμα. Ανοίγω για λίγο το κινητό μου. Στη δουλειά απαγορεύεται το κινητό, το ξέρετε. Το έχω από το πρωί κλειστό. Μαμά, τελείωσα. Κοιτάω το ρολόι μου, άρα είναι 5. Τι γράμματα είναι αυτά. Για κοίτα το ρο και το μη, ίδιες γραμμούλες είναι από κάτω. Γρήγορα σβήστα και ξαναγράψτα. Μα κουράστηκα, μαμά. Δεν έχει κουράστηκα. Τι βαθμό θα σου βάλει τα σκαλά αύριο. Γρήγορα σβήστα και ξαναγράψτα. Τα ξανάγραψε. Δεν ήταν όμως όπως θα ήθελα. Αν δεν ήταν η ώρα 5:30, αλήθεια σας λέω, θα την έβαζα να το γράψει και τρίτη φορά. Αμέσως πάμε στα μαθηματικά. Γιατί στις 6 θα ερχόταν η δασκάλα των Ισπανικών. Μην με κοιτάτε έτσι. Ναι, τις κάνω Ισπανικά. Να σας πω κάτι. Στο νοσοκομείο που δουλεύει η αδερφή μου, είχαν καινή θέση γιατρού. 5 αιτήσεις. Καταλήξανε ότι οι δύο είχαν τα πιο πολλά προσόντα. Ακούστε τα. Πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, πρώτη ξένη γλώσσα, δεύτερη ξένη γλώσσα, η μία γαλλικά, ο άλλος γερμανικά, αλλά ένας έπρεπε να πάρει τη θέση. Ποιος λέτε ότι την πήρε? Αυτός που είχε πτυχίο τρίτης γλώσσας. Από τότε είπα, τέρμα, θα κάνουμε μία επιπλέον γλώσσα. Είπαμε, ή ισπανικά ή ιταλικά. Καταλήξαμε στα ισπανικά, γιατί τη μιλάνε οι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Ήδη έχω κουραστεί πάρα πολύ. Η δασκάλα των Ισπανικών έφυγε στις 7. Στο μεταξύ ήρθε ο σύζυγος, έβαλε ένα πλυντήριο, άπλωσα ένα άλλο και μικρή ήταν στο δωμάτιό της. Ναι, ξέχασα να σας πω ότι τέλειωσα γρήγορα, γρήγορα και το δωμάτιό της, το οποίο ήταν έτσι. Αλλού CD, αλλού παπούτσια, αλλού ρούχα. Ήταν αδύνατο να πάω μέσα να διαβάσουμε. Ήθελα να μαγειρέψω κιόλας, οπότε τη βάζω στην κουζίνα. 7 με 8 παρατέταρτο διαβάσαμε την ιστορία. Πόσες φορές νομίζετε ότι τη διάβασα? Έλεγα εγώ, έλεγε εκεί. Έλεγα εγώ, έλεγε εκεί. 8 παρατέταρτο θρησκευτικά. Μια από τα ίδια. Μετά μελέτη περιβάλλοντος. Και στις 8:30 έστρωσα για βραδινό. Φάγαμε, ετοίμασα το σνακ για αύριο που έπρεπε να πάρει και στρωθήκαμε ξανά για να τελειώσουμε. Η ώρα ήταν ήδη 9 και η μικρή είχε αρχίσει ήδη να νιστάζει. Αλλά δεν είχαμε τελειώσει. Έπρεπε να φτιάξουμε μια ζωγραφιά με την ασπίδα του Αχιλλέα. «Μαμά, είπε η δασκάλα να το κάνουμε κουκίδα-κουκίδα». «Τι είπες?» της λέω. «Κουκίδα, κουκίδα», είπε η δασκάλα, «το λένε που αντιγισμό». Θα σου έλεγα κάτι για τη δασκάλα σου. Δεν το είπα, το σκέφτηκα. Βέβαια, αυτή δεν έχει γένεια. Σκέφτεται και μας τη τραβάμε. Και άμα δηλαδή δεν το κάνω με κουκίδες. Και πάρω ένα μαρκαδόρο χοντρό, πακ, 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 και τελειώσει σε 2 λεπτά η ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν θα είναι ασπίδα του Αχιλλέα. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 9:30. Η μικρή είναι στην αγκαλιά του Μορφέα και εγώ φτιάχνω την ασπίδα του Αχιλλέα. Κάθε κουκίδα και ένα στεναγμός. Και μετά να σιδερώσω τα αυριανά ρούχα. Εσείς πότε σιδερώνετε τα ρούχα? Μη μου πείτε, θα σας πω κάτι που διάβασα. Τις διακοπές των Χριστουγέννων. Δεν έχετε ακόμα στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο? Πολύ απλά. Πάρτε όλη την τάνα τα σιδέρωτα που είναι στο σαλόνι, βάλτε από πάνω ένα αστέρι και μια χαρά το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είμαι πτώμα, αλλά δεν έχω τελειώσει. Πρέπει να τις ετοιμάσω την τσάντα της για αύριο. Ανοίγω
Και τι βλέπω, Χριστούλη μου, μία φωτοτυπία της μουσικής που έλεγε «Ζωγράφισε τις νότες που χορεύουν στο πεντάγραμμο». Βαθιά εισπνοή, ανοίγω την κασετίνα της και εκεί με περιμένει η δεύτερη έκπληξη. Ο κακός χαμός. Χήμα οι ξυλομπογιές, αλλού η γόμα, αλλού η ξύστρα. Αρχίζω να τα τακτοποιώ και διαπιστώνω με φρίκι ότι οι ξυλομπογιές θέλουν ξύσιμο. Παίρνω το καλαθάκι για τα σκουπίδια και αρχίζω μία-μία να ξύνω τις ξυλομπογιές. Αρχίζω να ζωγραφίζω τις νότες που χορεύουν, αυτές χορεύουν και εγώ μουρμουράω. Όταν τέλειωσα, η ώρα ήταν 12 και 18. Έτσι έλεγε το ρολόι του φούρνου της κουζίνας. Έπεσα στο κρεβάτι με τα μάτια μισόκλειστα. Για να ξυπνήσω την άλλη μέρα στις 6, να ετοιμαστώ, να τους ετοιμάσω, να κάνουμε μια επανάληψη τα θρησκευτικά και την ιστορία, χάλια που τα είπε χτες. Να την πάω στην τράπεζα, να έρθει από εκεί το σχολικό να την πάρει και εγώ να συνεχίζω το τρελοκομείο της καθημερινότητας. Αλήθεια σας λέω, δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα γίνει όταν πάει Τετάρτη, όταν πάει Πέμπτη, όταν πάει Έκτη, όταν πάει γυμνάσιο, Χριστούλη μου. Μια γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών, μου είχε πει στο παρελθόν. Νίκη μου, έχω βγάλει 5 φορές στο δημοτικό, μία για μένα και μία για κάθε παιδί, 5 φορές το γυμνάσιο και 5 φορές το λύκειο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από μας σε κάποια σημεία ταυτιστήκαμε με τη γυναίκα που είπαμε την ιστορία της και κάπου διακρίναμε κάποια λάθη της που ίσως να κάνουμε και εμείς. Εν γνώση μας τις περισσότερες φορές, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι γονείς, χάσαμε την μπάλα. Τι λάθη κάνουμε εμείς οι γονείς όσον αφορά στη μελέτη των παιδιών μας για το σχολείο την άλλη μέρα. Μήπως είμαστε πιεστικοί? Εδώ υπάρχει μια απορία που πλανάται. Αν δεν τα μάθει όλα αυτά και τη ρωτήσει η δασκάλα, αν δεν γράψει καλά στο τεστ, θα πάρει χάλια βαθμό. Μισό. Αυτός είναι ο στόχος μας, ο βαθμός? Προφανώς όχι. Ας έρθει μία φορά, ας έρθει 2 φορές, με άσχημο βαθμό. Θα την πιάσουμε ή θα το πιάσουμε το παιδί με ηρεμία και θα το πούμε. Και έλα εδώ βρε παιδάκι, για να δούμε τι έφτιαξε. Με ηρεμία, όχι να μας ακούσει όλη η γειτονιά. Βρε, ξέρεις πόσα δίνω εγώ για δίδακτρα μίας χρονιάς? Βρε, αυτοκίνητο θα είχα πάρει. Βρε, τι αυτοκίνητο? Όλα τα χρόνια διαμέρισμα θα είχα πάρει. Και εξαιτία σου δεν παίρνω διαμέρισμα. Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι γονείς, δεν είναι κουβέντες που μπορεί να τις κατανοήσει το παιδί και κυρίως είναι κουβέντες που μπορεί να τραυματίσουν την ψυχούλα του. Δεύτερον, λάθη που κάνουμε. Μήπως κάνουμε εμείς τις εργασίες των παιδιών, όπως εκείνη η μανούλα έκανε τη μουσική, έκανε τη ζωγραφική. Ξέρετε, οι εργασίες της ζωγραφικής και της μουσικής ενδέχεται κάποιες φορές να είναι πολύ πιο σημαντικές από τις εργασίες της γλώσσας, των μαθηματικών, των αρχαίων, της φυσικής. Μιλάω και για μεγαλύτερη βαθμίδα, όχι δημοτικό. Συμπληρώνουν φυλάδια, γιατί οι πιτσιρικάδες δεν πρόλαβαν να τα συμπληρώσουν. Ή βιάζονται τόσο πολύ και του λένε, έλα να σου πω τώρα πώς είναι αυτό, αυτό και αυτό είναι. Του λένε και την απάντηση και τη γράφει. Ακόμα, φτιάχνουν εργασίες, κατασκευές. Μου έλεγε μια συνάδελφος που είναι καθηγήτρια τεχνολογίας σε ένα γυμνάσιο. Νίκη μου, μου λέει, εγώ δεν βάζω εργασίες στο σπίτι. Μου φέρνουν κάτι κατασκευές που το 40% το έχουν κάνει οι γονείς. Α, ωραία, είπα μέσα μου. Μισό μου λέει. Το 60% τα έχουν αγοράσει από ειδικά μαγαζιά που πουλάνε εργασίες μαθητών στην τεχνολογία. Αν υπάρχει ένας σε κάθε σχολείο που είναι δική του εργασία,
ζήτημα είναι. Γι' αυτό και εγώ τους βάζω απλές κατασκευές στο σχολείο την ώρα της τεχνολογίας. Άλλο που κάνουμε και είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μήπως εφαρμόζουμε δικό μας παιδαγωγικό σύστημα. Είτε είμαστε παιδαγωγοί, είτε όχι. Ακόμα και αν είμαστε παιδαγωγοί, ξέρετε τι ζημιά κάνουμε στο παιδί όταν υπάρχει διάσταση πρακτικών και απόψεων ανάμεσα σε εμάς και τον εκπαιδευτικό. Ξέρετε, είναι προτιμότερο να συνεργαζόμαστε με τον εκπαιδευτικό και ας κάνουμε και δύο μικρολάθη, παρά να κάνουμε εμείς το σωστό ή αυτό που νομίζουμε εμείς σωστό και ο εκπαιδευτικός να κάνει κάτι διαφορετικό. Το παιδί θα μπερδευτεί, θα διχαστεί και τελικά θα είναι όλο αυτό εις βάρος του. Αλήθεια, πρέπει να γίνεται μελέτη στο σπίτι. Είμαι σίγουρη ότι έχετε διαβάσει διάφορα άρθρα, διάφορες αναρτήσεις στα blogs που λένε ότι στη Φιλανδία κανείς δεν διαβάζει. Στη Σουηδία μόνο παίζουνε, στην δεν ξέρω ποιο άλλο κράτος. Ξέρετε, το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα προβλέπει μελέτη στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Ακόμα όμως, κι αν δεν το προέβλεπε, η μελέτη στο σπίτι έχει αρκετά ωφέλη. Σας τα λέω επιγραμματικά. Το παιδί μαθαίνει να είναι υπεύθυνο και ανεξάρτητο. Είναι τεράστιο όφελος αυτό. Μαθαίνει να αυτοπιθαρχείται και αποκτά, συγγνώμη, δεξιότητες που είναι πολύ απαραίτητες για τη μετέπειτα ζωή του. Καλά μας τα λες. Κι αν εγώ σχολάω στις 6, αν εγώ δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ και ο σύζυγος δουλεύει σε μια πολυεθνική και σχολάει στις 7, τι γίνεται? Μήπως πρέπει κάποιο τρίτο πρόσωπο να αναλάβει τη μελέτη του παιδιού? Γιατί όχι? Μόνο ποιο πρόσωπο θα είναι αυτό? Η φθηνή φοιτήτρια που μας έδωσε τη μικρότερη προσφορά για ιδιαίτερα, για μελέτη στο σπίτι. Ξέρουμε αν έχει παιδαγωγικές γνώσεις για να αναλάβει το παιδί, αν έχει τρόπο, αν έχει στρατηγικές μελέτες, αν ξέρει από παιδική ψυχολογία. Μα θα μου πείτε, ξέρεις πόσο δύσκολα τα βγάζουμε? Είναι πιο φτηνή. Μήπως, συνάδελφοι γονείς, αυτό το φτηνό το πληρώσουμε με πολύ μεγάλο τόκο αργότερα? Και θα είναι πολύ αργά. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά μας το πρωί έχουν σχολείο, το απόγευμα έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες, έχουν μελέτη στο σπίτι και όλα αυτά τα πιέζουν. Και η πολλή πίεση δυστυχώς οδηγεί σε μια κατάσταση που τη λέμε σχολική άρνηση, με δυσδιάκριτα σημάδια, αλλά εξαιρετικά σοβαρή. Να σας θυμίσω μία έκφανση αυτής της πραγματικότητας. Όταν τέλος Ιουνίου τα παιδιά σκίζουν τα βιβλία. Τους είναι μισητά. Αλήθεια, τι θέλουμε εμείς? Να αγαπήσουν τη γνώση ή να ταυτίσουν τα βιβλία με εξαιρετικά δυσάρεστα συναισθήματα? Στο σημείο αυτό θα σας πω ένα περιστατικό που το έζησα και ένα περιστατικό που το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε σπουδάσει παιδαγωγικά. Ο μεγάλος μου γιος ήταν στο νηπιαγωγείο, έπαθε μία από τις ιώσεις αυτές τις γνωστές, είχε όμως έτσι ένα προβληματάκι στους πνεύμονές του και το πήγα στο παιδό. Οπότε τον εξέτασε ο γιατρός που εφημέρευε, μου λέει θα πάρει αυτές τις εισπνοές, θα πάρει αυτό το σιρόπι και μια-δυο μέρες καλό είναι να μην πάει σχολείο. Ο μικρός που είχε στήσει αυτή, πρέπει να σας πω ότι είχε έναν εξαιρετικό εκπαιδευτικό, έναν εκπληκτικό άνθρωπο, άκουσε που μου είπε να μην πάει σχολείο και πετάγεται αυθόρμητα και λέει στον γιατρό, «Σας παρακαλώ, δεν θέλω να κάτσω σπίτι, θέλω να πάω σχολείο». Και έμεινε ο γιατρός, έμεινα κι εγώ. Να σας θυμίσω εδώ, στα βιβλία της παιδαγωγικής, έτσι πολύ το έχουμε διδαχθεί, την περίπτωση του Άντριου, αν θυμάστε,
σε κάποιο σχολείο στο εξωτερικό που ο διευθυντής του σχολείου έκανε κάτι ο Άντριου και του έβαλε τιμωρία να στερηθεί κάτι που αγαπούσε. Τι αγαπούσε ο Άντριου? Αγαπούσε τη γεωμετρία. Του είπε λοιπόν, μια εβδομάδα δεν θα παρακολουθήσεις γεωμετρία. Και ο Άντριου έβαλε τα κλάματα και είπε, σας παρακαλώ να με αφήσετε νηστικό. Γιατί ήταν εσωτερικό σχολείο. Να με αφήσετε νηστικό, όχι τη γεωμετρία. Σας έδωσα ένα αντιπαράδειγμα καλό. Τι ακριβώς θα μάθουν τα παιδιά στη μελέτη? Πρέπει να μαθαίνουν αυτολεξί. Πρέπει να αποστηθίζουν. Και αν δεν αποστηθίζουν, ας πούμε χρονολογίες πρέπει να μαθαίνουν ή γεγονότα. Να κάνω μια ερώτηση. Ποιος από εμάς ξέρει στον εαυτό του να απαντήσει? Πότε έγινε αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης? Ποιος Ρωμανός, ποιος Διογένης? Μόνο όσοι έχουν τα παιδιά τους στην Πέμπτη Δημοτικού είναι δάσκαλοι στην Πέμπτη Δημοτικού. Ποιος το θυμάται, σε ποιον θα χρησιμεύσει? Λίγο πιο κάτω λέει το κείμενο, διακρινόταν για το ήθος και τη γενναιότητά του. Φαντάζεστε ένα γονιό να σηκώνεται το πρωί, να σηκώνεται με το παιδί το πρωί και να του πει, πες μου ξανά την ιστορία. Λέγε, γιατί διακρινόταν ο Ρωμανός? Διακρινόταν με τα μάτια έτσι νισταγμένα για το ήθος και την τιμιότητά του. Όχι τιμιότητα, γενναιότητα. Ξέρετε, όταν πιέζουμε τα παιδιά να τα λένε αυτολεξί, λένε λέξεις ή φράσεις που μοιάζουν ηχητικά, αλλά δεν λένε το ίδιο πράγμα. Και έτσι προκύπτουν και τα μαργαριτάρια στα διαγωνίσματα. Προσπαθώντας τα παιδιά να μάθουν αυτολεξί, δεν τα καταφέρνουν. Χρειάζεται όμως η αποστήθηση. Πάρα πολλοί λένε όχι. Οι παιδαγωγοί λένε μερικές φορές ναι. Καλά, και γιατί να χρειάζεται η αποστήθηση μερικές φορές? Λένε η αποστήθηση χρειάζεται με μέτρο, γιατί βοηθάει τα παιδιά να εκφράζονται σωστά. Όταν μάθει κάποια πράγματα απ' έξω, αυτό το βοηθάει αργότερα στο να εκφράζεται σωστά. Θα μάθουμε κάποια πράγματα, αλλά μπορούμε να κάνουμε κολπάκι και να τα μάθουμε. Παράδειγμα. Ποιες είναι οι πρωτεύουσες της Κρήτης, των ομών της Κρήτης? Αν γράψουμε τα αρχικά τους, σχηματίζεται η λέξη χείρα. Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αγίος Νικόλαος. Το λέμε στο παιδί και το μαθαίνει εύκολα. Πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση? 1, 7, 8, 9. Πολύ εύκολη. Να σας θυμίσω στο γυμνάσιο όταν κάναμε τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων. Όλοι, μα όλοι όσοι διδάξαμε χημεία στο γυμνάσιο, λέγαμε στα παιδιά το ποιηματάκι. Κάνε βαριά καρδιά, ναύτη μάγκα. Κάλιο, βάριο, ασβέστιο, νάτριο. Έτσι τα μάθαμε. Έτσι τα μαθαίνουμε και στους μαθητές μου. Εγώ όταν δίδασκα φυσική στη Δευτέρα Γυμνασίου, έχουμε τον περίφημο τύπο της πίεσης και τα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ να μαθαίνουν τύπους. Ξαφνικά πάνε φυσική στη Δευτέρα Γυμνασίου με τύπους. Οπότε τους έλεγα το πολύ γνωστό κολπάκι. Κάντε μια καρδιά. Ωραία. Κόψτε τη στη μέση. Αυτό που θα μείνει από πάνω είναι το M. Μάζα. Αυτό που θα μείνει από κάτω είναι το V. Όγκος. Τέρμα. Το μάθατε. Τι είναι η πίεση? Μια καρδιά κομμένη. Τέλος. Ούτε να το βάλουμε να του πει 100 φορές, ούτε να το γράψει 40 φορές, ούτε τίποτα. Ο καλός γονιός και ο ευρηματικός εκπαιδευτικός θα βρει κολπάκια. Όταν χρειάζεται να μάθει κάτι απ' έξω, να το μάθουν εύκολα. Πόση ώρα πρέπει να διαβάζουν τα παιδιά? Εξαρτάται. Από την ηλικία τους, λίγη ώρα στις πρώτες τάξεις, περισσότερο στις επόμενες, έτσι, σταδιακά. Και εξαρτάται και από τις ιδιαιτερότητές τους. Ένα παιδί μπορεί να μην έχει τον ίδιο ρυθμό με ένα άλλο. Εδώ όμως θέλω να βάλω ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που καμιά φορά οι γονείς το ξεχνάμε. Ξέρετε, μπορεί ένα παιδί να δυσκολεύεται γιατί έχει μια διαταραχή οποιαδήποτε. Και εμείς
το αναβάλουμε, το αναβάλουμε, το αναβάλουμε και δεν πάμε σε ειδικούς. Και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο διαταραχές αυτές που πάει το μυαλό μας, η ΔΕΠΗ, οι διάφορες μαθησιακές δυσκολίες, η δυσαρρυθμία, η δυσγραφία, όλα αυτά. Ξέρετε κάτι που δύσκολα πάει το μυαλό μας. Οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα. Ξέρετε αν ένα, πόσο δυσκολεύει ένα παιδί στη μάθηση όταν έχει μια διαταραχή στις ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα. Όταν δηλαδή, όταν δούμε ή υποψιαστούμε κάτι στο παιδί, πρέπει αμέσως να πάμε σε έναν ειδικό. Είτε λέγεται ειδικός παιδαγωγός, είτε λέγεται λογοθεραπευτής, είτε λέγεται γιατρός ενδοκρινολόγος, είτε λέγεται οφθαλμίατρος, είτε λέγεται οριλά. Πάντως πρέπει να προλαβαίνουμε οτιδήποτε συμβαίνει στο παιδί γρήγορα. Γιατί όσο αργούμε, εις βάρος του παιδιού θα είναι. Πάμε τώρα στο πού να διαβάζω. Τι είπα να πει πού να διαβάζω. Όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχει συγκεκριμένο χώρο το παιδί που θα διαβάζει. Και όχι οποιοδήποτε χώρο, να είναι ήσυχος και να είναι τακτοποιημένος. Και εννοείται να μην έχει τηλεόραση στον ίδιο χώρο. Και όχι εννοείται εμείς δίπλα να χαζεύουμε το κινητό μας. Στην αρχή θα είμαστε δίπλα του, θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, αλλά αργότερα σταδιακά απομακρυνόμαστε, στην αρχή στον ίδιο χώρο και αργότερα πιο μακριά. Πότε να διαβάζουμε? Μήπως μετά το φαγητό? Πείτε μου εσείς, αν σας είχε αναθέσει ο προϊστάμενός σας στη δουλειά να κάνετε μια μελέτη, θα στρωνόσασταν αμέσως μετά το φαγητό, πριν καλά-καλά βουρτσίσετε τα δόντια να το κάνατε? Πού νιστάζουμε μετά το φαγητό? Μα θα μου πείτε, δεν γίνεται. Σε μισή ώρα έχει αυτή τη δραστηριότητα και στην άλλη έχει την άλλη και μετά την άλλη. Τι θα κάνουμε, δεν θα προλάβουμε. Είναι πρώτο να αφήσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και το παιδί να χαλαρώσει και μετά να ξεκινήσει τη μελέτη, πάνε να αρχίσουν με γκρίνιες, με μουρμούρες και με πίεση. Και κάτι ακόμα. Ας ρυθμίσουμε τις δραστηριότητες εξωσχολικές να μην σωρεύονται μέσα στη εβδομάδα. Ή δυνατόν να τις βάλουμε Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί απόγευμα και κάποιες Κυριακές. Και βλέποντας μαζί με το παιδί το πρόγραμμά του, αν κάποια μέρα έχει ελαφρύ πρόγραμμα, τότε ας βάλουμε μία δραστηριότητα το προηγούμενο απόγευμα και να καταρτήσουμε μαζί με το παιδί πρόγραμμα μελέτης. Τι εννοώ? Έλα, μάτια μου. Πες μου τι έχεις να διαβάσεις. Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ωραία. Τι άλλες ασκησούλες έχεις, τι άλλες εργασίες έχεις. Άδειασε την τσάντα να δούμε τι ακριβώς έχεις. Ωραία. Πάμε να δούμε. Τι θα διαβάσεις πρώτα? Καλό είναι να το προτρέψουμε να ξεκινήσει από τα δύσκολα. Του φεύγει άγχος. Και μετά τα εύκολα. Και στο τέλος να κάνει τη ζωγραφική ή κάτι άλλο. Και προσοχή, πολλά διαλύματα και σύντομα. Για να υπάρχει μια αποσυμπίεση. Και σε εκείνο το διάλειμμα, προσέξτε, όχι να δει τις νεράιδες της Disney στην τηλεόραση ή να παίξει με το PlayStation. Όχι. Εκείνη την ώρα ή δυνατόν να υπάρχει μια δραστηριότητα με τις αισθήσεις του. Ας πούμε, έχουμε το Τζένκα, εξαιρετικό παιχνίδι. Άντε να παίξουμε μαζί το Τζένκα για 5 λεπτά, για 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Μετά πάμε. Έχει αποφορτιστεί το παιδί, έχει χαρεί. Πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Είπαμε και για το δίπλα του, έτσι στην αρχή, στην πρώτη δημοτικού, χρειάζεται τον πρώτο καιρό δίπλα του, όχι όμως όπως λένε οι ειδικοί μετά τα Χριστούγεννα. Θα είναι άσχημο μετά τα Χριστούγεννα. Το καλύτερο, συνάδελφοι γονείς, το πιο τέλειο και το πιο αποτελεσματικό είναι η συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. Εκείνος
βλέπει πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε. Και ας λέμε ότι ξέρουμε καλά το παιδί μας. Σας το λέω και ως γονέας και ως εκπαιδευτικός. Άλλη εικόνα είχαν τα παιδιά μου στο σπίτι και άλλη εικόνα είχαν στο σχολείο. Εκεί μέσα στην ομάδα παρουσίασαν διαφορετική εικόνα. Ας συνεργαστούμε με τους εκπαιδευτικούς. Θα κάνουμε καλό και σε εμάς και στο παιδί. Να μην μου τα λέει καθόλου τα μαθήματα. Κοιτάξτε. Κανονικά όχι. Αν ένα παιδί έχουμε στόχο να το κάνουμε υπεύθυνο, να το κάνουμε αυτόνομο, ξέρετε τι καλό κάνουμε στα παιδιά μας να τα μάθουμε από νωρίς να είναι αυτόνομα. Δεν χρειάζεται να μας τα πει. Αν όμως έχει άγχος και επιμένει κάποιες φορές πριν από ένα διαγώνισμα, για πολύ ιδιαίτερους λόγους, να μας πει ένα μάθημα, παραδείγματος χάρη ιστορία, δεν πειράζει, ας μας το πει. Αλλά συστηματικά όχι. Πάμε τώρα να δούμε φράσεις που λέμε, είτε μας ξεφεύγουν, είτε δεν έχουμε κατανοήσει ότι δεν πρέπει να τις λέμε. Αν δεν τελειώσεις τα μαθήματά σου, βόλτα δεν έχει. Ξέρετε τι εισπράττει το παιδί. Το διάβασμα είναι κάτι κακό, καταναγκαστικό, που πρέπει να γίνει, γιατί αλλιώς δεν έχει βραβείο. Το βραβείο δεν είναι η βόλτα. Το βραβείο είναι τα αγαθά της μελέτης. Πρέπει να διαβάσεις, να είσαι η καλύτερη μαθήτρια. Τι θα γίνει αν στο επόμενο τρίμηνο δεν είσαι η απουσιολόγος? Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θέλω να σας θυμίσω περιστατικά πάρα πολύ άσχημα παιδιών που ήταν αριστούχοι στο γυμνάσιο, αριστούχοι στο λύκειο, αριστούχοι στο πανεπιστήμιο και μετά πέρασαν την υπόλοιπη ζωή τους με μια φούρτα ψυχοφάρμακα. Κάνε την εργασία σου και εγώ θα σου φέρω καινούργιο παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβραβεύεται το διάβασμα. Καλά, δεν πρόλαβες. Τι να κάνουμε τώρα, είναι 12.30. Συγγνώμη, είναι 10.30 ώρα. Θα γράψει ένα σημείωμα στη δασκάλα ότι ήσουν άρρωστη. Αλίμονο αν κάνουμε τέτοιο πράγμα και κάνουμε τα παιδιά συνενόχους στα ψέματα. Αλίμονο. Και πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Τα μαθήματα του σχολείου τα διαβάζουν είτε έτσι είτε αλλιώς. Εξωσχολικά βιβλία διαβάζουν τα παιδιά μας. Ναι, είχε πει η δασκάλα στην πρώτη δημοτικού να φέρει το κάθε παιδάκι ένα βιβλίο και να φτιάξουμε μια σχολική βιβλιοθήκη. Ναι, κάτι είχε πει, η φιλόλογος είχε αναθέσει στα παιδιά κάτι εργασίες. Στο σπίτι μας υπάρχει βιβλιοθήκη. Ένα ράφι μόνο. Συγγνώμη. Εμείς διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία. Το δεύτερο της απόψης μας ήταν πάρα πολύ σύντομο. Ξέρετε γιατί? Μόνο ένας τρόπος να αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο. Αν εμείς το αγαπήσουμε. Συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Απαντάει ο καθένας μόνος του. Σήμερα, όση ώρα δεν είμαστε. Να σας δώσουμε ένα δύο να πάρετε να πιείτε λίγο νερό. Και επειδή είμαστε στην αρχή, να ξεπαστείτε λίγο. Θέλουμε και εμείς ούτως ή άλλως ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα λεπτά πόσα, να αφομοιώσουμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε στο πρώτο μέρος, το οποίο τόσο ρεαλιστικά, τόσο ζωντανά μας περιγράφεται και το οποίο έχει λίγο το χαρακτήρα, νομίζω ότι δίπλα μας χρειάζεται να έχουμε κάτι και να λέμε ναι, το κάνω, ναι και σε αυτό, πω πω έτσι γίνεται, πω πω και αυτό, πω πω το άλλο. Δηλαδή και μια χρειά, ας πούμε, αυτοκριτικής για να δούμε σε όλα αυτά τον εαυτό μας και πόσο είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε στον αγώνα αυτό με τα παιδιά μας δίνουμε αυτές τις, έχουμε αυτά τα λάθη, αυτή τη θεώρηση.
Εσείς είστε έτοιμοι για προσοχή, θα σας ακούσουμε και στο δεύτερο, κυρία Κατσιάπη. Δεν έχω πολλά να σας πω, ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από την βροχή και να πούμε ταλαιπωρεί. Σε πόσα κοινωνικά δίκτυα είμαστε συνδεδεμένοι? Σε κανένα. Έτσι λένε περισσότεροι. Εγώ μόνο στο Viber. Πάσω. Σε πόσες ομάδες του Viber συμμετέχετε? Μία με τα αδέρφια. Μία με τους συναδέλφους. Μία με τους παλιούς συμμαθητές. Μία με την ενορία. Μία αγαπώ τον Χριστό που μας έβαλε μια συνάδελφος. Μία αγαπώ την Παναγία. Μία η φίλη του Αγίου Παϊσίου. Μία άλλη. Και έρχονται ακατάπαυστα μηνύματα που μερικές φορές είναι άχρηστα. Εγώ προσωπικά παίρνω 3-4 φορές το ίδιο μήνυμα. Καλημέρα με τις ευλογίες του Αγίου Αθανασίου. Χτες. Καλημέρα ο Άγιος Αντώνιος να μας δίνει υγεία και ευλογία. Μεθαύριο. Καλημέρα και καληνύχτα ο Άγιος Ευθύμιος και πάει λέγοντας. Μερικά με μαντινάδες και με μερικά με εικονογράφηση ελαφρώς kids. Υπάρχει περίπτωση μέσα σε μία ώρα να διαβάσουμε ένα αστείο που θα ξεκαρδιστούμε, μια συνταγή, λόγια Αγίων και Πατέρων, νέα, απόψεις και αναρτήσεις από blog. Από όλα αυτά, τι είναι επίγοντα? Αν έχουμε σε σύγαση τις ομάδες, ξέρετε τι λέω, θα τα διαβάσουμε όλα μαζί το βράδυ και θα καταναλώσουμε πολύ λίγο χρόνο. Ενώ πάμε να μαγειρέψουμε, χτυπάει ένα μήνυμα. Που είναι τίποτα ίσονος σημασίας. Και κάτι ακόμα. Από όλα ρωτάω τον εαυτό μου, ρωτάω και εσάς. Από όλα τα μηνύματα του Viber που πήραμε χτες, πείτε μου ένα. Δεν θυμόμαστε. Γιατί τίποτα από αυτά δεν εσωτερικεύουμε. Είναι πολύ διαφορετικό το βιβλίο. Χάρη μερικές προτάμε όσες κάνει. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στα παιδιά όσο πιο νωρίς γίνεται, πολύ πριν κατακτήσουν τη δεξιότητα της ανάγνωσης. Από ηλικία 2 ετών μπορούμε να δώσουμε στο παιδί το πρώτο πάνινο βιβλίο που έχει κουμπάκια με ήχους, που έχει πολύ απλά πράγματα, εικόνες και 2 λογάκια από κάτω, για να έρθει σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου. 2. Επίσκεψη σε δανειστικές βιβλιοθήκες. Δεν κοστίζουν, έχουν τεράστιο πλούτο και μπορούν τα παιδιά να πάρουν προσωπική κάρτα και να γίνουν πολύ υπεύθυνα στο να επιστρέφουν και να δανείζονται τα βιβλία. Υπάρχουν βιβλιοθήκες που δανείζουν από 4 ετών. 3. Επισκέψεις σε εκθέσεις βιβλίων και σε βιβλιοπωλεία. Εκπαιδευτικά προγράμματα βιβλιοθηκών. Δώρο ένα βιβλίο. Έχουν περάσει τα Χριστούγεννα και έτσι δεν κινδυνεύω να σας κάνω γκρίζα διαφήμιση. Πήρα στα χέρια μου τα τελευταία Χριστούγεννα ένα βιβλίο που ενθουσιάστηκα. Δεν υπάρχει παρόμοιο στον ελλαδικό χώρο. Λέγεται «Ημερολόγιο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων». Και η συγγραφέας λέγεται Μαρία Νουβάκη Κωνσταντίνου. Ενθουσιάστηκα. Είναι ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης. Ξεκινάει από 1 Δεκεμβρίου. Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων. Κάθε μέρα έχει μια ιστορία σχετικά με τις μέρες αυτές. Και 37 δραστηριότητες. Μαγειρική, κατασκευές, διακόσμηση. Ένα σωρό πράγματα. Αλήθεια, τα παιδιά μας στην περίοδο των Χριστουγέννων πώς τα απασχολήσαμε? Με πάρκινγκ στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή? Ένα βιβλίο με δραστηριότητες είναι ό,τι καλύτερο για τα Σαββατοκύριακα ή για την περίοδο των διακοπών. Πότε να διαβάσουμε εξωσχολικά βιβλία? Συνάδελφοι γονείς, εμείς θα διαβάσουμε
και το παιδί από μόνο του θα πάει και θα διαβάσει. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Έχουμε τελειώσει το μεσημεριανό τραπέζι. Εκείνη την ώρα δεν έχουμε διάθεση για τίποτα. Αντί να χαζεύουμε στο κινητό ή στην τηλεόραση να ακούμε τον Ευαγγελάτο, καλύτερα να πάρουμε ένα βιβλίο, χαλαρό, με διηγήματα, με ένα μυθιστόρημα, και να κάτσουμε όχι παραπάνω από ένα τέταρτο στον καναπέ του σαλονιού. Και ένα τελευταίο. Αν στο παιδί δώσουμε την αίσθηση ότι για μας το διάβασμα είναι απόλαυση, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα. Θα σας πω κάτι και τελειώνω με αυτό. Θυμάστε τον τελικό στο Μουντιάλ, Αργεντινή-Γαλλία. Έχει τελειώσει ο αγώνας, έχει έρθει ισοπαλία και πάνε στα πέναλτι. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και κάποια στιγμή θα χτυπήσει η Αργεντινή ή που θα κάνει το 4-2 και θα το πάρει η Αργεντινή ή που θα συνεχίσουν. Αν εκείνη την ώρα ο πατέρας βλέπει τον τελικό του Μουντιάλ, είναι έτοιμος να σουτάρει ο παίκτης, ο τερματοφύλακας, είναι πανέτοιμος να αποκρούσει και πάει το παιδί εκείνη την ώρα και το σπουδίξει. Μπαμπά, εσείς τι λέτε? Ο μπαμπάς θα γυρίσει να απαντήσει στο παιδί? Όχι βέβαια. Εκείνη την ώρα δίνει στο παιδί το μήνυμα ότι για μένα αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το πέναλτι που θα χτυπήσει. Ο Μέση δεν θυμάμαι ποιος το χτύπησε. Λοιπόν, και έκανε το 4-2 και νίκησε η Αργεντινή. Αν λοιπόν εμείς αγαπητοί γονείς είμαστε με ένα βιβλίο στο χέρι και εσκεμμένα, δεν χρειάζεται να το κάνουμε και πολύ αυθόρμητα, το παιδί μας σκουντίξει, μαμά, να περάσουν 2 δευτερόλεπτα και να πούμε, είπες κάτι? Το παιδί εκείνη την ώρα παίρνει το μήνυμα. Το βιβλίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη μαμά. Το βιβλίο είναι απόλαυση για τη μαμά. Μικρός αναγνώστης λένε, για πάντα αναγνώστης. Αγαπητοί γονείς, το σπορ να είσαι γονιός είναι σκέτος πρωταθλητισμός. Ο μόνος τρόπος να μην κάνουμε λάθη είναι να μην κάνουμε τίποτα. Αλλά επειδή αίσθηση ότι δεν είμαστε τέλειοι και με τη διάθεση για αυτόρθωση. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε, αρκεί να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο μεγάλος κλά. Ευχαριστώ πολύ για το μονή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε που δεν χρειάστηκε να κάνουμε υπομονή όπως λέτε, αλλά που κοιτάζοντας το ρολόι μας λέμε πέρασαν κιόλας δεν θα πω πόσα λεπτά. Το είδα και εγώ τώρα. Δεν μην το βλέπετε, γιατί τώρα ίσως θα χρειαστεί να δώσουμε περισσότερο χρόνο, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτά τα οποία σε αυτά τα οποία μας μεταφέρετε θα έχουν δημιουργήσει σκέψεις, απορίες, ενστάσεις ίσως. Ναι, δεν υπάρχει αυτή. Ωραία, πολύ ωραία. Στο πρώτο, ειδικά για το πρώτο μέρος και στην πρώτη περιγραφή, για την εποχή που ζούμε, λέω, σίγουρα έχει βάλει κάμερες στα σπίτια και καταγράφει. Θα έχουμε τώρα και προβλήματα ότι παρακολουθούμε τις οικογένειες. Τόσο ρεαλιστικά αποτυπώθηκαν πράγματα. Όταν άρχισε πια η αυτή, είπαμε, ναι, τα κάνουμε όλα, συμφωνούμε. Και τι γίνεται όμως? Και επειδή στην Ομίγυρη είμαστε γονείς και είναι γονείς και εκπαιδευτικοί, και κάπου και αυτές οι δύο ιδιότητες είναι και ταυτόχρονες, σίγουρα θα έχουν κινήσει το ενδιαφέρον και θα έχουμε να ακούσουμε. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, το λόγο. Η κυρία Νίκη Κατσιάπη είναι στη σήμα για όσο χρόνο εμείς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Φαντάζομαι δεν θα είναι και πάρα πολύ, γιατί και για σας είναι πολύτιμος. Οπότε, πέραν των ασφαλώς εντυπώσεών σας που ήδη φτάνουν από κάτω απλά κατά εκπληκτική, θα έχουν και απορίες και σκέψεις να καταθέσουν. Με πολύ χαρά θα θέλαμε να σας δούμε, να ανοίξετε τις κάμερές σας, να επικοινωνήσουμε και με αυτόν τον τρόπο και να ακούσουμε τις σκέψεις σας.
Ας κερδίσουμε το χρόνο. Καλησπέρα σας, είμαι ο Χρήστος. Επικοινωνώ μαζί σας από Αγγλία. Έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα η κάμερα, δεν μπορώ να την ανοίξω. Θέλω να συγχαρώ την εκπαιδευτικό μέντορά μας. Να πω ότι έχω κάνει τουλάχιστον τα 98 από τα 100 λάθη που απαντήθηκε. Κι εγώ. Οπότε λοιπόν, πώς να το πω, ως ένοχος σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω, εφόσον έχουμε κάνει αυτά τα λάθη, και επειδή έχω γράψει και αγαπώ πολύ το βιβλίο στο σταθμό που έχω γράψει, το δύο βιβλία, θέλω με βιαστικό τρόπο ορισμένες φορές θέλω ο γιος να ακολουθήσει το παράδειγμά μου. Οπότε έχω κάνει πολλά λάθη, όπως φαντάζομαι. Ο γιος μου είναι 6 ετών και λέω τώρα αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να κάνουμε την επανεκκίνηση επικαλού και να αρχίσουμε να ερχόμαστε στον δρόμο το συνετό και να φύγουμε από το δρόμο της απολίας. Δεν είναι τόσο τραγικά. Όχι το δρόμο της απολίας. Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα. Ποτέ όμως. Ποτέ. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Είναι πραγματικότητα. Είναι μάλλον λυτή η απάντηση, αλλά ουσιαστική. Έχουμε μία ανάταση χειρός, κύριε. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Πάρα πολύ βοηθητικά όλα όσα είπατε. Αναγνωρίσαμε όλοι τους εαυτούς μας. Μια σύντομη ερώτηση. Παίζει ρόλο το τι διαβάζει, με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή μετά από το διάβασμα και το σχολείο όλες τις μέρες, γιατί εντάξει, μπορεί και εγώ διαβάζω, αλλά όχι τόσο συχνά. Υπάρχουν βιβλία, αλλά μετά από όλη αυτή τη φόρτιση, το εύκολο είναι να διαβαστεί κάτι χαλαρό, ευχάριστο. Είναι τετάρτη δημοτικού το παιδάκι μου. Οπότε δεν είναι κάτι, είναι κάτι ευχάριστο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κόμιξ, μπορεί να είναι ένα Mickey Mouse, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση ή το ότι το απολαμβάνει και του αρέσει είναι και αυτό θετικό στο να χαλαρώσει και να... Δηλαδή και αυτό είναι στη διαδικασία του διαβάσματος. Κάτι τέτοιο ήθελα να ρωτήσω, αν βοηθάει. Είναι πολύ σοβαρή ερώτηση και έχει δύο σκέλη. Αφενός, αν θα διαλέξει το παιδί να διαβάσει κάτι που θα το απολαύσει. Το Mickey Mouse σίγουρα το απολαμβάνει. Γενικά όλα τα κόμιξ. Τα απολαμβάνει πιο εύκολα από ένα κείμενο. Και το δεύτερο, πρέπει να του εμείς θα του βάλουμε κάτι. Κοιτάξτε, μπορεί να διαβάσει οτιδήποτε, αρκεί να είναι για καλό. Είναι πολύ παλιό βιβλίο αυτό που σας λέω. Νομίζω ότι είναι εκδόσεις του 99, από τις εκδόσεις Ύψιλον έχει κυκλοφορήσει και έχει τίτλο «Ντόναλτ ο απατεώνας». Λέει λοιπόν μέσα σε 100 τόσες σελίδες τι κακό κάνουν στα παιδιά τα κόμιξ. Δεν θα σας το αναλύσω. Σκεφτείτε ότι ο θείος Σκρούτζ δεν έχει οικογένεια, έχει μόνο 3 νύψια. Ο Ντόναλτ δεν έχει οικογένεια, έχει μια αραβωνιαστιά που ποτέ δεν την παντρεύεται, την Ντέζι και διάφορα άλλα. Δεν είναι όλα τα κόμιξ καλά. Είπα συγκεκριμένα τα Mickey Mouse. Επίσης, όλα τα κόμιξ δεν είναι για παιδιά. Ας πούμε, ο Αστερίξ δεν είναι παιδικό ανάγνωσμα, σε καμία περίπτωση. Είναι κόμιξ για πιο μεγάλα παιδιά και για ενήλικες. Έχει χιούμορ που δεν θα το καταλάβει ένα παιδί. Υπάρχουν πολύ καλά κόμιξ στην ελληνική αγορά. Άρα θέλει μια προσοχή στο τι διαβάζει. Δεν θέλω να σας πω συγκεκριμένο, υπάρχει μια σειρά βιβλίων που είναι περίπου, είναι τα novel comic, τα οποία έχουν γίνει ανάρπαστα, είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είχαμε και εμείς μερικά στη βιβλιοθήκη και όταν μας κάνανε δώρο μία σειρά από αυτά, πήρα να διαβάσω τυχαία, γιατί πρέπει να βλέπω περίπου τι είναι για να εισάγεται ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη μας. Ανοίγοντας λοιπόν τις 5 πρώτες σελίδες, θα σας πω τι διάβασα. Είναι ένα κοριτσάκι 9 ετών, θέλει να του πάρουν μουσικό όργανο, αλλά οι γονείς μου λένε, ο μπαμπάς θέλει σαξόφωνο και ο ντάντι θέλει κιθάρα. Είναι μια οικογένεια που οι γονείς είναι ο μπαμπάς και ο
Και αυτό υπάρχει σε ένα βιβλίο που δυσκολεύομαι να σας πω τη σειρά, είναι ανάρπαστη, σε όλα τα βιβλιοπωλεία υπάρχει. Και εμείς λέμε, εντάξει, οκ, okay, το διαβάζουν όλα τα παιδάκια, στο διαβάσει και αυτό. Θέλει λίγη προσοχή. Καλό θα είναι πριν αγοραστεί ένα βιβλίο να του ρίχνουμε μια πλάγια ματιά και να ξέρουμε στο περίπου τι λέει. Δεν είναι τα πάντα αθώα. Τώρα, θα αγοράσουμε ένα βιβλίο με βάση την ηλικία του παιδιού. Παλιά ίσχυε αυτό. Οι εκδόσεις Πατάκια, ας πούμε, έχουν τη σειρά Περιστέρια, τη σειρά Δελφινάκια, που λέει από 9 ετών, από 5 ετών. Δεν ισχύει αυτό 100%. Δηλαδή, αν το παιδί μας έχει προηγμένη αναγνωστική ικανότητα, μπορεί να διαβάσει και τα βιβλία της επόμενης βαθμίδας. Σίγουρα θέλει μια προσοχή και μια επαγρύπνηση. Αυτά. Δεν ξέρω αν σας διάλειψα. Όχι, με καλύψατε απλά. Ναι, με καλύψατε. Δεν σας ακούω καλά. Με ακούτε τώρα? Ναι, πολύ καλά. Το πολύ, με καλύψατε. Το ρωτάω, ναι, σαφώς υπάρχει, ναι, να το γνωρίζουμε και να βλέπουμε τι διαβάζει. Απλά λέω, ξέρετε, συμπληρωματικά, πέρα από την κλασική, ας πούμε, παιδική λογοτεχνία, ξέρω, μπορεί να είναι ο Τρελαντώνης, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα, αλλά δεν θα πάει εύκολα. Και λέω, είναι κάτι που πρέπει κάτι να το αποτρέψει, να το αφήσει. Πρέπει, φαντάζομαι, να είναι συνοδοιπόρος, μου λέτε, και να το διαλέγει κανείς να είναι αξιόλογο και μαζί. Υπάρχουν εξαιρετικά παιδικά βιβλία, ναι, πολύ πριν διαβάσει τον Τρελαντώνη. Εξαιρετικά. Ναι. Για παιδί πρώτο, για νήπια, για δευτέρα δημοτικού. Εντάξει, αυτό για να είναι, γιατί το ευχάριστο τραβάει πιο εύκολα, που και αυτό είναι διάβασμα, και ήθελα να ξέρω πόσο κανείς μπορεί να πάρει κάτι από αυτό. Με καλύψατε πάντως, ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εμείς πολύ ευχαριστούμε, πολύ ωραία φορμή. Ας προχωρήσουμε λίγο, ας ακούμε. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας μιλήσετε λιγάκι για τα μεγαλύτερα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, που είναι στην εφηβεία και που μπορεί να μην είναι, μπορεί να είχαν τις βάσεις όλες αυτές που συζητούσαμε, αλλά μετά από μια καραντίνα και λόγω εφηβείας δεν έχει να αντιμετωπίσει το ότι δεν ξέρει να διαβάσει, αλλά το ότι βαριέται, το ότι δεν πάει, το ότι τα φύγει αργά τη νύχτα. Λίγο εκεί που φέρνουμε βόλτα να τα βάλουμε πάλι σε μια σειρά και αν μπαίνουμε, δεν ξέρω, σε αυτή την ηλικία. Λίγο έτσι καμιά συμβουλή. Είπατε τη λέξη κλειδί, αν μπαίνουν. Και εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι διαχρονικό και είναι η εφηβεία. Πάλι είχε αντιδράσεις. Εκεί το παιδί πρέπει να προσδιορίσει ποιος είναι. Είναι η ωραία περιπέτεια της εφηβείας. Σίγουρα δεν μένουμε. Σίγουρα θα φέρουμε αντίθετα αποτελέσματα. Δεύτερο που είπατε είναι για την καραντίνα. Αχ, τι φοβερό πράγμα περάσαμε. Πριν το 2020 κάναμε καμπάνιες να αφήσουν τα παιδιά τις οθόνες και ξαφνικά στην πανδημία τους πιέσαμε να έχουν οθόνες. Ήταν τραγικό αυτό που έγινε. Και πώς μετά από 2 χρόνια θα τα ξεκολλήσουμε? Εδώ εμείς ξεκολλάμε. Εμείς δεν ξεκολλάμε από τις οθόνες. Πώς θα ξεκολλήσουν τα παιδιά? Δύσκολα τα πράγματα. Θέλει κυρίως καλό παράδειγμα. Όσο εμείς είμαστε πιο μακριά από την οθόνη, τόσο θα είμαστε παράδειγμα για τα παιδιά μας. Ξέρετε, μετά, τι είναι αυτό όλη μέρα που έχεις και δεν το βαρέθηκες πια? Βέβαια. Αχ, να διάβαζες και τα μαθήματά σου. Το πολύ πολύ να κουνήσει το κεφάλι και να μας πει τραγούδα τώρα. Δεν γίνονται αυτά, το καταλαβαίνετε. Το αφήνετε το παιδί. Κάποια στιγμή θα το ξαναπιάσει. Όπως θα ξαναπιάσει και πολλά πράγματα που θα αφήσει στην εφηβεία. Θα αμφισβητήσει πολλά για να τα ξαναβρει μετά μπροστά του. Αυτά. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Τηρώ λίγο τη σειρά της προτεραιότητος. Δεν ξέρω πώς να αποκαλέσω από την ομίγυρη τον κύριο, την κυρία που είναι με τα αρχικά. Έχετε το λόγο όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την πολύ παραστατική και πολύ ουσική παρουσία. Έχω 2 παιδιά που είναι ο ένας προεφηβεία ή εφηβεία γύρω στα 12 με 13 και ο μικρός 9 με 10.
Είμαστε ένα σπίτι που έχει πολλές βιβλιοθήκες, όπου η μητέρα διαβάζει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ περιορισμένη πρόσβαση στις καθόλου κινητά, στα παιδιά και υπολογιστές κλπ. Παρόλα αυτά, παρότι υπάρχει το καλό παράδειγμα, τα παιδιά δεν ακολουθούν με τον ίδιο ζήλο ίσως που θα ήταν αναμενόμενο. Ως, αφήσατε και εσείς να ενωθεί. Και σκέφτομαι δύο πράγματα. Πρώτον, μήπως τυχόν οφείλεται σε κάποιο είδους αντίδραση απέναντι στο παράδειγμα του γονιού. Και δεύτερον, έχει σχέση με το παράγοντα κόμιξ που αναφέρατε. Και εδώ να, δυστυχώς αναφέρω ότι μάλλον διαβάζουν πολύ τα λάθος κόμιξ, που δεν ήξερα ότι είναι λάθος. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Και ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να γίνει η μετάβαση από τα, από τα κόμιξ σε μια, στην ανάγνωση πιο σοβαρών σε εισαγωγικά βιβλίων, να περάσουν δηλαδή στη λογοτεχνία, που δεν λέω ότι την έχουν αποκλείσει, αλλά ο ρυθμός ανάγνωσης δεν είναι ο επιθυμητός ή δεν συγκρίνεται με αυτόν της δικής μας ηλικίας. Δηλαδή ο μεγάλος να διαβάσει 3 βιβλία το χρόνο και ο μικρός ίσως ακόμα λιγότερα. Θέλω να ρωτήσω πού μπορεί να οφείλεται αυτό, δεδομένου ότι υπάρχει το καλό παράδειγμα. Αλλά υπάρχει και κακή χρήση των κόμιξ. Ναι. Καταρχάς να πω ότι είναι στην προεφηβεία, έτσι, που είναι ένα κομικό σημείο η προεφηβεία. Έχουν ξεκινήσει ήδη αντιδράσεις και σε άλλα πράγματα, όχι μόνο στο βιβλίο. Δεύτερον, δεν είναι και τραγικό να διαβάζει κόμιξ, απλά να μην διαβάζει μόνο κόμιξ. Μετά, το να το πούμε εμείς δεν θα βγει τίποτα. Το να μας δει να διαβάζουμε είναι καλό. Εργαζόμενοι χρόνια σε βιβλιοθήκη, έρχονται πολλοί γονείς και με ρωτάνε, μα το παιδί δεν διαβάζει λογοτεχνία. Δεν χρειάζεται να διαβάσει λογοτεχνία, να διαβάσει βιβλίο. Ένα βιβλίο που αναφέρεται για ένα παιδικό βιβλίο, που είναι για τρίτη δημοτικού, και αναφέρεται, για παράδειγμα, στις φοβίες που έχουν τα παιδιά πριν κοιμηθούν. Δεν είναι λογοτεχνία όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, ωστόσο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για αυτή την ηλικία. Δεν χρειάζεται δηλαδή σε ένα παιδί που είναι πέμπτη δημοτικού να του πούμε «διάβασε π.χ. την τη γαλάτα σου έλλειμμα». Δεν χρειάζεται να το πω. Μόνο του θα πάει, εμείς θα του έχουμε τα ερεθίσματα, θα του έχουμε τις δυνατότητες, θα του έχουμε τις επιλογές και θα αφήσουμε εκείνο να διαλέξει. Αν το πάμε λοιπόν σε μία έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο, παραδείγματος χάρη, που έγινε το Σεπτέμβριο, που ήταν πάρα πολύ εκδοτική οίκη. Ήταν και εκδοτική οίκη που είμαστε κάτω από την ομπρέλα του ίδιου συλλόγου. Αναφέρομαι στις εκδόσεις ΣΕΑΡ, που είναι εκπληκτικές εκδόσεις, που έχουν 100 τίτλους βιβλίων μέσα σε 5 χρόνια έχουν εκδώσει και έχουν απίστευτα παιδικά βιβλία ποιοτικά. Αν λοιπόν πάμε και σε άλλους εκδοτικούς οίκους, απλά είπα το πιο κοντινό μας. Λοιπόν, και δει έτσι όμορφα παιδικά βιβλία, αρκεί αυτό το ερέθισμα. Εμείς ποντάρουμε στο ερέθισμα. Θα έρθει η ώρα που θα διαλέξει μόνο του το καλό βιβλίο, που ξαναλέω δεν είναι ανάγκη να είναι κλασική λογοτεχνία. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Και τα ερεθίσματα έχουν υπάρξει, και ναι, δεν είχαν σίγουρα το χαρακτήρα υπόδειξης, όπως λέτε, διάβασε αυτό. Πολύ ωραία. Πολλοί διαβάζουν και ομολογώ ότι έχουν λίγο ενδιαφέρον προς τα πιο επιστημονικά βιβλία, ίσως όχι τόσο λόγω. Τέλεια, μα δεν χρειάζεται. Αν παραδείγματος χάρη πάρει ένα βιβλίο για τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου ή για τους αρχαίους Ρωμαίους, ή ένα βιβλίο εξερευνήσεων, εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να είναι δε και καλά κλασική λογοτεχνία. Θα έρθει και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θέλετε κάτι ακόμα? Κάτι ήθελα να ρωτήσω τώρα. δεν πειράζει, άμα όπως θυμηθώ θα το ξαναλέω. Κοφάνει πάλι ο χρόνος. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας ακούμε.
Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε καταρχήν για την βοήθεια που μας παρέχετε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Για ένα παιδάκι προνήπιο, νήπιο, τι βιβλία θα μπορούσατε να προτείνετε? Όχι να τα διαβάσει το ίδιο βέβαια, να διαβάσουμε εμείς σε αυτό. Να τα διαβάσουμε μαζί. Διαλέγετε ένα βιβλιοπωλείο που σας αναπαύει. Διαλέγετε έναν εκδοτικό οίκο που εμπιστεύεστε. Ρωτήστε τους εκπαιδευτικούς του παιδιού να σας πούν βιβλία για αυτή την ηλικία. Δεν θέλω να πω, γιατί είναι κρίμα, θα δικήσω κάποιους συγγραφείς και κάποιους... Θα μπορούσατε να προτείνετε ένα... Έχω υπόψη μου δεκάδες βιβλία για αυτή την ηλικία, αλλά είναι κρίμα. Τίτλους. Παρακαλώ. Έχετε, θα μπορούσατε να προτείνετε ένα-δύο συγγραφείς ή κάποιους τίτλους βιβλίων, έτσι, για να κάνουμε δεκάδες, κάποια... Δεκάδες, δεκάδες σας λέω. Θέλετε να σας πω εκδοτικούς οίκους? Εξαιρετική εκδοτική οίκη με πολύ ποιοτικά βιβλία. Πρώτα και καλύτερα τις εκδόσεις ΕΑΡ, που είναι δική μας, έτσι, κάτω από την ομπρέλα του ίδιου συλλόγου πορευόμαστε. Εκδόσεις ΕΝΠΛΟ, εκδόσεις Σταμούλη, εκδόσεις Άθος, παιδικά. Πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις, με πάρα πολύ παιδαγωγικά βιβλία, για παιδικά ελαττώματα, για δύσκολες καταστάσεις παιδιών, για παιδικές συνήθειες, πολύ όμορφα, για βίους Αγίων, για παιδιά, με δραστηριότητες, με χειροτεχνίες, με συνταγές. Έκανα τώρα, κυρία Τζανακάκη, επιτρέπετε 2 λεπτάκια. Έλεγα προχθές σε μια ομίγυρη ότι για να πλησιάσουμε τα παιδιά, κάνουμε δραστηριότητες που φαινομενικά δεν έχουν σχέση με το βιβλίο. Στη βιβλιοθήκη που εργάζομαι, τι φαντάζεστε ότι κάναμε το καλοκαίρι? Μαγειρέψαμε και φάγαμε το φαγητό. Πήραμε λοιπόν ένα βιβλίο που είναι για παιδιά, με ηλουστρασιόν χαρτί, το «Κουταλάκια και πυρουνάκια» της κυρίας Ιωάννας Καρλάτου, και μαγειρέψαμε 2 συνταγές και τις φάγαμε. Μετά την εκπαιδευτική δραστηριότητα, τα παιδιά φεύγοντας, πέρασαν από ένα πάγκο με βιβλία για την ηλικία τους και μπορούσαν να διαλέξουν μέχρι 5 βιβλία και να τα πάρουν σπίτι τους και να τα επιστρέψουν σε 1 μήνα. Αυτός ήταν ο στόχος. Το μαγείρεμα ήταν η αφορμή να τα φέρουμε στη βιβλιοθήκη. Αφορμές μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές για να πάμε ένα παιδί στο χώρο του βιβλίου και να διαλέξει ένα καλό και ποιοτικό βιβλίο. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και για την ωραία ιδέα αυτής της δραστηριότητας που μας αφορά όλους. Κύριε Σύντομα, για να μην... Είναι, κυκλοφορούν εκείνη τη μοδό τώρα, που, τα τελευταία χρόνια, πολλοί εκδοτικοί και κάνουν περίληψη κλασικών λογοβιβλίων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, ποια είναι η αποψή σας. Εμένα αυτά τα έχουν διαβάσει που λέω θα διάβαζαν το κανονικό που είναι 300 σελίδες, ενώ αυτό είναι 100. Δεν ξέρω όμως αν έκανα καλά ή όχι. Και το δεύτερο είναι ότι έχω ένα παιδί στο άλλο άκρο. Δηλαδή διαβάζει κάποια τεράστια βιβλία, τα οποία είναι και για ανήλικα και τα περισσότερα. Μου ζήτησε πριν λίγο να το αγοράσω ο αγώνα μου του Χίτλερ. Και είναι παιδί δευτέρας γυμνασίου. Δεν ξέρω και αυτό ποια είναι η γνώμη σας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να πούμε ότι κυρία από τις αγαπημένες μου συγγραφείς. Έχει... Μαρία, πόσα βιβλία έχεις γράψει? Θα σας γελάσω. Έχασε το μέτρημα. Έχει γράψει εξαιρετικά παιδικά βιβλία. Σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Ένα είναι αυτό. Μαρία, τι ρώτησες? Είπες ότι διαβάζει ο γιος σου... Το ένα είναι το παιδί που μου ζητά βιβλία ενηλίκων και δεν ξέρω τώρα, μήπως πάμε στο άλλο άκρο. Κάπου λίγο να... Το άλλο άκρο, δεν ξέρω. Αν η ψυχολογική του οριμότητα και η διανοητική του οριμότητα το κάνει το διάβασμα απόλαυση και τον ικανοποιεί, ναι. Τώρα, για τόσο εξειδικευμένο βιβλίο όπως ο Αγών μου, το οποίο διδασκόταν στη Σχολή Ευελπίδων, δεν ξέρω αν θα πάρει τα μηνύματα που πρέπει ή αν θα του δώσει λανθασμένα μηνύματα. Θέλεις να κάνεις μια κουβέντα μαζί του και να το κουβεντιάσετε αυτό που διαβάζει.
Να το γνώριζα εγώ το βιβλίο πριν, αλλά δύσκολο. Όχι, όχι. Δεν είναι απαραίτητο να του πούμε τι διάβασες, τι σου έκανε εντύπωση. Και εκεί να διερευνήσουμε αν το παιδί κατάλαβε λαθασμένα κάποια πράγματα ή σχημάτισε κάποιες αντιλήψεις που δεν... Διαβάζει για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα τεράστιο βιβλίο. Βιβλίο του παππού μου, ας πούμε. Με λεπτομέρειες. Τον έχει τραβήξει αυτό, αλλά μήπως λίγο πάμε στην άλλη άκρη. Δεν θέλω να φάω το χρόνο. Ναι, ναι. Καλύτερα να απαντήσω καλύτερα στην πρώτη ερώτηση. Αυτό με ενδιαφέρει. Η περίληψη λογοτεχνικών κειμένων κλασικών. Εδώ διήσανται οι γνώμες. Προσωπικά είμαι υπέρ του όχι. Δηλαδή, θα θέλαμε να διαβάσει τους αδελφούς Καραμαζόφ σε περίληψη. Και εκείνα τα απίστευτα λόγια που έχει ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη σε αυτό το υπέροχο βιβλίο, μετά το παιδί θα έχει την αίσθηση ότι διάβασε το Στογεύσκη. Λέω ένα ακραίο παράδειγμα. Είδα Σέξπιρ σε πολύ μικρό, σε 30 σελίδες. Προσωπικά είμαι υπέρ του όχι. Εδώ το δήλωγος είναι ότι δεν θα το διαβάσει ποτέ. Καλύτερα να το διαβάσει έτσι παρά ποτέ. Ίσως. Μα τα διάβασε, μπήκε στο πνεύμα του. Σε αυτό είναι το ερώτημα. Σωστό. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Βλέπετε, υπάρχουν όλες οι διαστάσεις από το τίποτα στο λίγο, στο πολύ, στο καθόλου, στο πολύ προχωρημένα. Μήπως και κάποιος άλλος θέλει, καθώς η ώρα μας περνάει. 8:20 σας ζητώ συγγνώμη, και εγώ έφυγα. Και εμείς. Πάτερ, για να... ναι, κυρία, σας ακούμε, σας ακούμε. Βλέπω το χέρι σας που σηκώνει. Ανοίξτε μας το μικρόφωνο μόνο. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Ναι, ναι, τώρα με ακούτε. Βεβαίως, μια χαρά. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία της σημερινής. Ήταν πολύ κατατοπιστική. Νομίζω να πετάξει την πρώτη δημοτικού. Έχω και έναν δεύτερο μικρότερο ακόμη, είναι 3 χρονών. Το πηγαίνουμε στην ελληνική παιδεία. Πηγαίνει στην μεσημεριανή μελέτη το παιδάκι. Οπότε εμείς δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ με το διάβασμά του, γιατί έρχεται το παιδί διαβασμένο. Απλά εντάξει, ίσως ας πούμε, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ασκησούλες ή στο κομμάτι της ανάγνωσης ή της ορθογραφίας, επιμένουμε. Αλλά τώρα άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε και είπατε ότι ειδικά μετά τα Χριστούγεννα, αν θέλουμε το παιδί να είναι ανεξάρτητο, που ναι, το θέλουμε αυτό, καλό είναι να μην επιμένουμε πάρα πολύ. Εκεί τώρα αυτή η χρυσή τομή, το πόσο εμείς θα πρέπει να εμπλεκόμαστε ή όχι, από τη στιγμή που ήδη το παιδί πηγαίνει κιόλας σε μία μεσημεριανή μελέτη όπου υπάρχει επίβλεψη της δασκάλας. Εκεί δεν ξέρω κατά πόσον. Ίσως βέβαια αυτό είναι και θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε με τους εκπαιδευτικούς εκεί του σχολείου. Νομίζω είναι στη συζήτηση και η κυρία Μάγδα, η δασκάλα του Χάρη. Δεν ξέρω κατά πόσον και εγώ εκεί πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο, πόση ώρα ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού πρέπει να αφιερώνει στο διάβασμά του. Γιατί η τάση που έχει εμένα ο κόσμο γιος είναι ότι επιβραδύνει πάρα πολύ. Δηλαδή, μια δουλειά που θα την κάναμε σε 10 λεπτά μπορεί να μας πάρει και μία ώρα, ας πούμε, γιατί χαζεύει, κάνει. Αυτό με τα διαλύματα επίσης που είπατε ήταν πολύ χρήσιμο. Ότι αν, ας πούμε, μία μέρα που δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, έχει μεγαλύτερο όγκο μελέτης, καλό είναι να γίνονται κάποια διαλυματάκια 5 λεπτά, 10 λεπτά. Πολύ κατατοπιστικό αυτό, δεν το είχαμε σκεφτεί. Βλέπαμε ότι υπήρχε και διαφορά από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, κάποιες μέρες ήταν πολύ πιο ελαφριές επιβάρυνση, ας πούμε. Στο σπίτι είχε λιγότερη δουλειά, αλλά κάποιες άλλες μέρες πράγματι είναι πιο βεβαρημένες. Απλά δεν ξέρουμε και εμείς ακριβώς πού πρέπει να επιμείνουμε, γιατί σίγουρα δεν θέλουμε να αφήσουμε και το παιδί μετέωρας που να πάει αδιάβαστο. Κάπου εκεί, πείτε μου κι εσείς τι προτείνετε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που γίνεται στην ελληνική παιδεία, η μελέτη μετά το ωράριο του σχολείου, μην το θεωρείτε δεδομένο ότι γίνεται παντού. Η συντριπτική πλειονότητα των δημοσίων σχολείων είναι baby parking το ολοήμερο και η πρωινή ζώνη. Καν ο εκπαιδευτικός που τα έχει 7 με 8 δεν μιλάει με τη δασκάλα τους ή με το δάσκαλό τους. Είναι ευλογία, είναι μεγάλο πράγμα το ότι τα παιδιά όχι απλώς κάθονται στη μελέτη, αλλά κάθονται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ξέρει και τις στρατηγικές και παιδαγωγικά, ξέρει πώς θα τα χειριστεί. Uh-huh. Εμπιστευτείτε τους 100%, συνεργαστείτε 100% και θα έχετε θαυμαστά αποτελέσματα. Αυτή είναι η γνώμη. Ωραία.
Ναι, γιατί και εμείς πράγματι το παιδάκι θέλουμε να είναι ανεξάρτητο. Εγώ πήγαινα σε ένα σχολείο, στα εκπαιδευτήρια Δούκα, στα μαθήτρια. Βέβαια, κάποια στιγμή άρχισα να μην μπορώ το όλο περιβάλλον για κάποιους λόγους τέλος πάντων ηθικούς και επέλεξα την ελληνική παιδεία. Δηλαδή, στο Λύκειο, εγώ τελείωσα την ελληνική παιδεία. Και βέβαια, εννοείται ότι είμαι κατευχαριστημένη από το σχολείο στο οποίο πήγα και γι' αυτό έστειλα και το παιδί μου εκεί, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σωστό περιβάλλον και από πλευράς ηθικής, γιατί δεν είναι μόνο να γίνει κανείς, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, να γίνει κανείς άριστος, να κυνηγάει την αριστεία και μετά να έχει κενό ψυχικό. Δηλαδή αυτό το κυνήγι της τελειότητας είναι πάντα πολύ λάθος, δεν καταλήγει σε καλά αποτελέσματα και γενικότερα μετέπειτα στη ζωή ενός ανθρώπου. Εκεί σε βάζει σε ένα σωστό δρόμο η ελληνική παιδεία, πράγματι, που είναι πάρα πολύ σπάνιο, ανύπαρκτο αυτή τη στιγμή σε σχολεία στην Ελλάδα. Δεν το συναντάμε αυτό, ούτε σε άλλα σχολεία όπως το Αρσάκιο κτλ. Εντάξει, αυτό σίγουρα εκεί πρέπει να βρεθεί μια πρακτικά, μια χρυσή τομή με τη δασκάλες. Ίσως είναι κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να συζητήσουμε ενδεχομένως. Είναι σημαντικό να μπορεί να είναι ανεξάρτητο. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εσείς. Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπω ένα ακόμη χέρι, μήπως είναι και το τελευταίο από την Ομίγυρη. Κυρία Μαρία. Να ακούτε? Μάλιστα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά πολύ βοηθητικό. Ήθελα να ρωτήσω. Έχω 4 παιδάκια. Αυτή τη χρονιά συναντάω τη δυσκολία που πρέπει παράλληλα να βοηθήσω 3. Στο τρίτο παιδάκι μου, τα 2, θεωρώ ότι μάλλον ήταν λίγο πιο εύκολο, είχα περισσότερη υπομονή. Στο τρίτο δεν είναι και τόση η διάθεσή της έτσι να ξεκινήσει ή μάλλον έχει πέσει η διάθεσή της. Και εμένα έχει μειωθεί παράλληλα η υπομονή μου. Και χθες έτσι είχαμε μια άσχημη ημέρα, έχασα την υπομονή μου, μίλησα άσχημα, ένιωθα άσχημα. Και εκείνη, τερματίσαμε δηλαδή και οι 2 και φτάσαμε στο σημείο να της πω, κάνε ό,τι θέλεις, μόνο σου άμα θέλεις πήγαινε αδιάβαστη. Θα μείνεις νηστική, την τιμώτησα, ότι άμα δεν διαβάσεις θα μείνεις όμως νηστική. Μόνο αυτή η απειλή την πείραξε, δεν την ένιωσε να πάει αδιάβαστη. Και λοιπόν για να πάει έκανε τα μαθήματά της σε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό που δεν το έχει ξανακάνει και μάλιστα μόνη της. Έκπληξη για μένα. Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι μπορεί μόνη της, ενώ σε περίμενα μέχρι τώρα από την αρχή της χρονιάς. Και εσύ δεν ήρθες και γι' αυτό και σε χρειάζομαι γι' αυτό και εγώ πάντα λέγιζα και ήμουν δίπλα και δεν της έκανα και καλό γιατί έχανα πολλές φορές την υπομονή. Καταλαβαίνω λοιπόν, φτάνω στο σημείο να καταλάβω ότι μπορεί μόνη της. Πώς το διαχειρίζομαι τώρα και να είμαι λίγο κοντά της να βοηθάω και λίγο όμως να μάθει και τις δυνάμεις της και τις δυνατότητες της. Κατάλαβα πολύ ότι με εκμεταλλεύεται. Συνειδητοποίησα, δεν μπορώ χωρίς εσένα εδώ. Θέλω μόνο να μου πεις αυτό, αλλά... Πώς να το διαχειριστώ τώρα αυτό και να αφήσω και λίγο το παιδί μόνο του. Και εγώ να μπορώ να έχω και περισσότερο χρόνο για τις δουλειές της υπόλοιπης. Καταρχάς... Τελειώσατε, συγγνώμη. Ναι, με συγχωρείτε. Καταρχάς να σας πω ότι μοιραστήκατε ένα θέμα με τόσες δεκάδες γονείς που σας ακούμε ταυτόχρονα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και υποκλίνομαι στην ταπείνωσή σας το να παραδεχτείτε δημόσια ένα δικό σας λάθος. Αυτό δείχνει μεγαλείο ψυχής. Είναι το πρώτο που στέκομαι. Έτσι, στα γρήγορα να πω ότι ένα παιδί, η σειρά που έχουν τα παιδιά παίζει τεράστια σημασία σε πολλά θέματα. Αλλιώς συμπεριφέρεται το πρωτότοκο παιδί, αλλιώς το δεύτερο, αλλιώς το μεσαίο. Το μεσαίο έχει... δεν έχει ούτε τις χάρες του πρώτου, ούτε τα προνόμια του τελευταίου και είναι το παιδί που θα μας απασχολήσει περισσότερο. Γιατί μας θέλει, επειδή νιώθει ότι δεν έχει κάτι που έχει το πρώτο παιδί και δεν έχει κάτι που έχει το τελευταίο παιδί. Συνήθως τα μεσαία παιδιά είναι τα επαναστατημένα, τα προβληματικά σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει προβληματικό παιδί. Είπατε ότι τα έκανε, υπό την απειλή βέβαια, αλλά τα έκανε, άρα έχει τη δυνατότητα. Εκεί με την απειλή λίγο, ας μην είμαστε τόσο τιμωροί, αλλά να είμαστε
επενετική προς τα παιδιά. Πολύ χαίρομαι που έκανες μόνη σου τα μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις δυνατότητες. Πάμε να το επαναλάβουμε. Κοίτα πόσα θα κερδίσεις. Θα τελειώσεις γρήγορα, θα έχεις πολύ καιρό για παιχνίδι και όλα αυτά. Σιγά σιγά, σταδιακά, με προσπάθεια, με προσευχή και με συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. Δεν είναι κακό να στείλετε ένα σημείωμα ή να τηλεφωνήσετε τη δασκάλα και να της πείτε «Θέλω να συνεργαστούμε, εδώ και 2 μέρες έρχεται αδιάβαστη». Έχει πολύ μεγάλο κόστος το παιδί να του πει 2 λόγια η δασκάλα, παρά εμείς να γκρινιάζουμε ατελείωτα. Έχετε δίκιο. Και να προσθέσω και κάτι. Η κυρία της μου είχε πει ότι ίσως έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Δεν αρνούμε και θέλω πολύ να βοηθήσω αν όχι. Αλλά γιατί με την ένσταση της κυρίας αυτής, με το σκούντισμα αυτό, έχω πέσει λίγο, δηλαδή έχω σκύψει λίγο παραπάνω για να προσέξω αυτό που μου λέει. Και αυτό που διακρίνω εγώ είναι τεμπελιά. Έχετε να μου βοηθήσετε καθόλου σε αυτό, στην προσθήκη αυτή της πληροφορίας, σε κάτι. Ξέρετε, αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι καμιά φορά παρερμηνεύουμε τις διαταραχές και τις ερμηνεύουμε ως σαν ελαττώματα, ενώ δεν είναι. Σας λέω κάτι εντελώς προσωπικό μου, από την ειδική μου οικογένεια. Ο μικρός μου ο γιος, όταν ήταν στην πρώτη δημοτικού, δεν καθόταν στο θρανείο. Τι παρατηρήσεις του έκανε η δασκάλ, οτιδήποτε. Και κάποιες φορές είχαμε και συνέπειες. Δεν καταφέραμε τίποτα. Κάποια στιγμή το παιδί μου είπε, νιώθω μια δύναμη να βγαίνει από μέσα μου που δεν μπορώ να την ελέγξω. Να μην σας τα πολυλογώ, πήγαμε σε ενδοκρινολόγο και το παιδί είχε σοβαρότατο θέμα θυροειδούς. Και αυτό του δημιουργούσε πολλά προβλήματα στη συμπεριφορά. Δόξα τω Θεώ, με κατάλληλη αγωγική, είναι μια χαρά. Δηλαδή πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι το παιδί έχει ένα αλφα ελάττωμα στη συμπεριφορά του και τελικά δεν φταίει το καημένο. Μπορεί να έχει μια διαταραχή που καν δεν μας πάει το μυαλό. Καλό θα είναι να γίνει ένα ψάξιμο. Αυτό, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Πρέπει να έχει θυμηθεί η κυρία το δεύτερο ερώτημα που είχε ξεχάσει. Θέλετε να μας το πείτε? Ναι, καλησπέρα και πάλι. Πολύ σύντομα ένα ερώτημα σχέση με αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα για τα κόμιξ και να θέσω και έναν άλλον προβληματισμό. Σε συνέχεια, όσο είπε η άλλη ακροάτρια για τα λογοτεχνικά βιβλία σε περίληψη. Πόσο αντιπαιδαγωγικό θεωρείτε ότι είναι το να εξαφανίσουμε τα κόμιξ από το σπίτι προκειμένου να εκβιάσουμε τρόπον τη μετάβαση στην ανάγνωση, αποκλειστικά πλέον στην ανάγνωση βιβλίων? Εντάξει, να τα βρει από τους συμμαθητές του. Το κάνει κρυφά. Και τα το κόμιξ μόνο που θα καταφέρετε είναι... Δεν χρειάζεται βία. Επειδή πλέον θεωρώ ότι ο μεγάλος τουλάχιστον έχει φτάσει σε μια ηλικία που ίσως θα έπρεπε να απεξαρτηθεί από αυτή την έξι, να το πω έτσι. Να σας πω, ρίξτε μια ματιά σε ένα κόμιξ που θα σας πω, το Λεγάφτωμα του Αρκαδίου. Το έχει γράψει ένα παιδί 14 ετών που λέγεται Γιώργος Λελεδάκης. Και πείτε μου αν θα θέλατε... Συγγνώμη, μπορούσατε να επαναλάβετε το τίτλο. Το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Μήπως θα μπορούσατε να επαναλάβετε το ναι, ναι. Λοιπόν, και πείτε μου αν θα θέλατε αυτό το κόμικ να το διαβάσει το παιδί σας. Θα αλλάξει τη γνώμη. Το θέμα δεν είναι... Θα το δω, ναι, σας ευχαριστώ. Και ο προβληματισμός, ο άλλος που σας έλεγα σε σχέση με τα βιβλία, είναι ο εξής. Όποτε πηγαίνω σε βιβλιοπωλείο για να διαλέξω κάποιο βιβλίο για τα παιδιά, ιδίως για το μεγάλο, σκοντάφτω στο εξής πρόβλημα. Βλέπω ότι τα περισσότερα πλέον σύγχρονα βιβλία που κυκλοφορούν, αν βάλουμε στην άκρη αυτά που θεωρούμε κλασική λογοτεχνία, είναι κατά κάποιον τρόπο εισαγωγικά στρατευμένα, με την έννοια ότι είτε προσπαθούν να μιλήσουν στα παιδιά για κάποιους φόβους ή κάποιες συνήθειες που πρέπει να αποβάλουν, είτε προσπαθούν να τους προβάλλουν κάποιες ιδέες, να θίξουν κάποια γενικότερα ζητήματα περί διαφορετικότητας και άλλα θέματα. Έχουν πάντα δηλαδή έναν απότερο σκοπό. Και δεν βρίσκω εύκολα βιβλία
που έχουν γραφτεί απλά και μόνο για να αφηγηθούν μια ιστορία, απλά και μόνο για τη χαρά της ανάγνωσης, χωρίς να αντλείται κάποιο άλλο είδους δίδαγμα. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτός ο προβληματισμός είναι σωστός ή είναι υπερβολικός. Έχετε τεράστιο δίκιο για το φόβο σας ότι τι θα διαβάσει το παιδί, μην διαβάσει κρίσιμα πράγματα. Σας είπα το βιβλίο που διάβασα στη βιβλιοθήκη και δεν το περίμενα ότι θα υπάρχει τέτοιο βιβλίο. Mm-hmm. Το παιδί πάει στην παιδεία. Μάλιστα, ναι. Μεγάλος. Ναι, ναι, ναι. Την περίοδο των Χριστουγέννων έγιναν δύο εξαιρετικές εκθέσεις χριστουγεννιάτικου παιδικού βιβλίου, στις οποίες, από ό,τι ξέρω, συμμετείχε το Σχολείο της Ελληνικής Παιδείας. Η μία έγινε στη Νέα Σμύρνη και άλλη στην Αγία Παρασκευή. Έτυχε να πάω στην Αγία Παρασκευή. Ενθουσιάστηκα με αυτό που είπα. Και το καλό ήταν ότι τα παιδιά εκεί διάλεξαν τα ίδια βιβλία. Ζητήστε τη δασκάλα του παιδιού να σας υποδείξει κάποια βιβλία και μπορείτε να τα δείτε ηλεκτρονικά και να τα παραγγείλετε από e-shop. Mm-hmm. Ώστε να μην υπάρχει έτσι μια σύγχυση με βιβλία που δεν θα έπρεπε να διαβάσει το παιδί. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρία Κατσιάπη, επειδή θα κλείσουμε τώρα, γιατί και η ώρα που ήρθε και σας έχουμε κουράσει πάρα πολύ, έχουμε κάνει κατάσταση της καλοσύνης σας. Επειδή κάνατε πολλές φορές μνήμα των εκπαιδευτικών μας, στην Ομίγυρη υπάρχουν εκπαιδευτικές, είναι και διευθύντρες των σχολείων που οι μητέρες, οι γονείς που επικοινώνησαν μαζί σας έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Δεν ξέρω αν κάποια από τις συναδέλφους θα ήθελε να απευθύνει κάτι, έναν λόγο. Είναι εδώ και η κυρία Καπάζου και η κυρία Γκότση και η κυρία Πανίτσα που είναι στο γυμνάσιο του Ηρακλείου. Αν θέλει κάποια από τις κυρίες κάτι να πει, πριν δώσουμε το λόγο στον πατέρα Γενάρη να μας βάλει τον τελικό επίλογο. Θέλει κάποια από τις κυρίες. Μάλλον όχι. Συμμερίζονται όμως την άποψη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πολλές φορές το λόγο σας τονίσατε το θέμα της συνεργασίας. Και όταν είμαστε και σε σχολείο έτσι που εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι αυτή η συνεργασία μόνο καρποφόρα αποτελέσματα θα φέρει, πρώτα για τα παιδιά, δεύτερον για την ειρήνη της οικογένειας, τρίτον για μια ουσιαστική και αποτελεσματική παιδεία, της οποίας τα βιβλία κατέχουν ένα σημαντικό και κέριο μέρος. Από καρδιά σας ευχαριστούμε για όλα. Πάτερ Γενάδη, έχετε το λόγο. Πραγματικά ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κατσιάπη για τον κόπο που έκανε, για την τόσο έτσι, παραστατική εισήγηση και για την πολύ όμορφη και τις πολύ όμορφες έτσι, συμβουλές που έδωσε και στους γονείς και σε όλους μας, που όσους αγαπούμε το βιβλίο και θέλουμε. Γιατί όπως είπατε είναι για όλους το βιβλίο και για τους ενήλικες, είναι απόλαυση όπως το περιγράψετε. Και χάνει όποιος δεν το έχει δοκιμάσει και μένει μόνο στα γκολ του Μουντιάλ. Είναι πολύ όμορφα όλα αυτά που μας είπατε, μας ενθουσίασαν μας και είδατε πόσο κράτησε, νομίζω πρώτη φορά κράτησε τόσο πολύ συζήτηση στη σχολή γονέων, γιατί ήταν πολύ πρακτικό το θέμα. Να πω μόνο δύο λέξεις, αν επιτρέπετε, και άλλη μία τρίτη. Η πρώτη, εξατομίκευση. Δηλαδή όλα αυτά που είπαμε να τα δει ο κάθε γονιός, ο καθένας, όχι απλώς στην κάθε οικογένεια προσαρμοσμένα ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά και με το κάθε παιδί. Το κάθε παιδί δεν είναι το ίδιο. Οπότε λοιπόν μην πάμε να επιβάλλουμε ή να, όπως πολύ ωραία είπατε πριν, με τη βία κάτι, ούτε να πάμε να έχουμε απαιτήσεις από όλα τα παιδιά μας το ίδιο. Αυτό το ξέρουν οι καλοί γονείς και οι αγαπητοί μας γονείς, ότι το κάθε παιδί έχει τα χαρίσματά του. Και όλα τα παιδιά δεν είναι, όπως δεν πάνε στην ίδια σχολή να σπουδάσουν, έτσι και όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια έφεση με το βιβλίο. Όλα μας τα παιδιά μπορούν να αγαπήσουν το βιβλίο με διαφορετικό τρόπο. Και η εποχή μας δίνει και διάφορους τρόπους. Ακόμα είδατε και ηχητικό βιβλίο, ναι, που έχω δει και κάποιους γονείς ταξιδεύουν στο αυτοκίνητο και βάζουν και μια ιστορία από ωραία βιβλία επιλεγμένα, που εκεί πέρα τα διηγούνται άνθρωποι που ξέρουν να διαβάζουν όμορφα για τα παιδιά. Και αυτό κάνουν τα παιδιά να πάνε μετά να βρούνε και το έντυπο βιβλίο και τέλος πάντων να τα φέρνει κοντά σε αυτό που θέλουμε, το στόχο μας που είπαμε πριν, να αγαπήσουν
αυτόν τον τρόπο. Και το δεύτερο, η δεύτερη λέξη είναι η συνεργασία. Το είπε η κυρία Τζανακάκη, βέβαια, και με την πλευρά, από την πλευρά της αγωγής. Οι γονείς συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς. Αλλά το δύσκολο ακόμα περισσότερο είναι να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία με τα ίδια μας τα παιδιά. Δηλαδή, να μην επιβάλλουμε αυτό που πάλι είπαμε πριν, αλλά να μπορέσουμε το παιδί να το φιλοτιμήσουμε. Και το τρίτο, να ζητήσουμε την άνωθεν βοήθεια. Η προσευχή μας είναι για όλα τα θέματα αυτό που θα μας δώσει την έμπνευση, αλλά να το πω έτσι και στα παιδιά να μάθουμε, όχι απλά να προσεύχονται, αλλά να προσεύχονται και για αυτό το θέμα και για το θέμα της μελέτης. Θυμάμαι που έχει γράψει χαρακτηριστικά στο βίο, ο βιογράφος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, έγραφε για τον Άγιο Γρηγόριο πως ο πατέρας του είχε μάθει τον γιο του να καταφεύγει στην Παναγία για κάθε πρόβλημα. Τι προβλήματα όμως είχε ένα 7χρονο παιδί, δεν μπορούσε κάτι με τα μαθήματα να τα καταφέρει και πήγαινε στην Παναγία κάθε φορά λοιπόν πριν διαβάσει τα μαθήματα. Πήγαινε, έκανε 3 μετάνοιες και ασπαζόταν την εικόνα, μια σύντομη προσευχή και διάβαζε. Και έλεγε το ίδιο, τώρα έλεγε ο βιογράφος, το όταν το ξέχναγε, το θυμόταν αυτό ο μικρός Γρηγόριος, όταν ξέχναγε να κάνει αυτό, μετά την άλλη μέρα στο σχολείο δεν μπορούσε να πει καλά το μάθημα. Και έλεγε, δεν πήρα ευχή από την Παναγία, δεν ζήτησα τη βοήθειά της. Λέω, με πόσο απλά παραδείγματα, αλλά και με πια όμορφη, με πόσο ωραίες εμπειρίες μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, ώστε από μικρά να αντιμετωπίζουν έτσι και το θέμα της μελέτης και όλα με τη βοήθεια του Θεού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους καλούς γονείς και μάλιστα